αυτό μας δίνει δύναμη, διότι όπου πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, παντού λέμε τα Ιόνια είναι ένας ασφαλής πρόσμος. Και την ασφάλεια εσείς, αυτή την εγγυάστε το πληροφορικό σώμα και βέβαια το λιμενικό, η αστυνομία μας. Άρα, πρώτα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για το προσώπου σας, όλους τους συνεργάτες σας. Χαίρομαι που επιλέξατε τα Ιόνια να έρθουν να γίνει αυτή η αρχαία σύσκεψη, διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που παλιά το λέγαμε τα έθι, είμαστε στον πυρήνα της. Η Μεσόγειος είναι βουτυγμένη στην κλιματική αλλαγή. Και οι συνέπειες ξεκινάνε για την πατρίδα μας, όπως ξέρετε, ευαίσθητες περιοχές, μέσα σε ευαίσθητες, είναι και το ίδιο. Γι' αυτό χαίρομαι που επιμελήσετε ο ίδιος αυτής της συσκέψεως. Εμείς θα είμαστε κοντά μας, κοντά σας, με τις υπηρεσίες μας, με τις δικές μας δυνάμεις, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και να αμυνθούμε με να θωρακίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία, τους φυσικούς κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν, είτε είναι σεισμοί, πλημμύρες και πυρκαγιές, έτσι ώστε να είμαστε πιο γρήγοροι στην αποτελεσματικότητα με καλά αντανακλαστικά. Οι δήμαρχοι παρευρίσκονται εδώ, αλλά και όσοι δεν είναι παρόν, θέλω να εκφράσω αν θέλετε, ότι και αυτοί είναι κοντά στο πλευρό όλων των σωμάτων ασφαλείας και ιδιαίτερα της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους φυσικούς κινδύνους οι οποίοι απειλούν τις περιοχές μας. Και βεβαίως ο οδηγός μας και σύμβουλός μας είναι και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει οργανώσει το Τμήμα Φυσικών Καταστροφών, το Ινστιτούτο στην Κεφαλονιά, από την υπόψη σας, που και αυτού την έρευνα και τα συμπεράσματα νομίζω θα είναι οδηγός για το μέλλον. Και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία και έχουμε καλή